Θέλησε να απομακρύνει από πάνω του οποιαδήποτε σχέση με τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν. Ωστόσο, ο 45χρονος που κατηγορείται για τον κατεξακολούθηση βιασμό της ανήλικης αδερφής της συζύγου του, κρίθηκε προφυλακιστέως με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Ο 45χρονος οδηγήθηκε το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες περί βιασμού της ανήλικης. Οργισμένα μέλη της οικογένειας της ανήλικης ξεσπούν σε φωνές όταν ο κατηγορούμενος εξέρχεται του δικαστικού μεγάρου με την απόφαση της προφυλάκησης να του έχει μόλις ανακοινωθεί. Σύμφωνα με το περιβάλλον του 13χρονου σήμερα κοριτσιού, το παιδί από την ηλικία των 7 ετών βίωνε τον απόλυτο εφιάλτη από το σύζυγο της ετερεθαλούς αδελφής του. Το παιδί γενικά δεν μίλωσε πολύ, ήταν φοβισμένο. Εγώ όταν την έπαιρνα, στο τραπέζι καθόμασταν και της έλεγα να σου βάλω άλλο να φας. Και δεν απαντούσε ούτε ναι ούτε όχι. Η παραμονή του ανήλικου κοριτσιού κατά τις εργάσιμες ημέρες σε δομή που φιλοξενεί παιδιά το οδηγούσε στο οικογενειακό του περιβάλλον τα Σαββατοκύριακα, τις εορτές και το καλοκαίρι. Κάποιες από τις φορές που επισκέπτονταν μέλη της οικογένειάς του βρισκόταν και στο σπίτι της αδελφής του και εκεί, όπως το ίδιο ή το παιδί υποστήριξε, υπέμενε τις αρρωστημένες ορέξεις του 45χρονου. Να παραμείνει στη φυλακή, να καταδικαστεί, να μείνει εκεί μέχρι να πεθάνει. Μέχρι να πεθάνει να είναι στη φυλακή, εγώ αυτό θέλω. Πρώτη άκουσε για τον εφιάλτη που ζούσε η 13χρονη μια φίλη της που την παρότρινε να μιλήσει στη δασκάλα της. Η δασκάλα ενεργοποίησε την αστυνομία και η υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης. Το παιδί του είπε σε μια φίλη της, η φίλη της της είπε να το πει στη δασκάλα της. Μετά η δασκάλα του το έμαθε, ενημέρωσε την ασφάλεια και από την ασφάλεια ενημέρωσαν τη μητέρα της. Με δάκρυα στα μάτια, συγγενείς της ανήλικης ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν τα όσα υπέμενε το παιδί, το οποίο παραμένει σιωπηλό και θλιμμένο όλες τις ώρες της ημέρας, όπως εκείνοι επισήμαναν. Το παιδί είναι σε σοκ. Δεν μπορώ να σας περιγράψω την κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το παιδί. Συνέχεια είναι θλιμμένη καταρχάς. Δεν τη βλέπεις να γελάει ποτέ. Ποτέ δεν γελάει αυτό το παιδί. Σε τόσο τρυφερή ηλικία και τότε είναι αυτό το πράγμα.